Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πολιτιστικό δελτίο της Εγνατία Τηλεόραση. Το θέατρο τέχνης Ακτής Αηλίου ανεβάσει για δεύτερη χρονιά το αριστούργημα του Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, εκδοχή 2, μια παράλληλη πτώση, σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Βελισάρη. Πρωταγωνιστή η Λίνα Λαμπράκη. Η πρεμιέρα θα γίνει σήμερα 10 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στο χώρο του θέατρου τέχνης Ακτής Αηλίου. Στο πλαίσιο του κεντρικού προγράμματος της 3ης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί αύριο 11 και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η performance του Κώστα Τσιούκα με τίτλο Dead or Alive. Χορεύουν η Λένα Μόσκα και ο Κώστας Τσιούκας. Οι χώροι εστίασης της πόλης δίνουν δυναμικά το παρόν στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κάθε Τρίτη του Νοέμβρη σε εστιατόρια και καφέ της πόλης θα προσφέρονται προτινόμενα μενού στην τιμή των 10 ευρώ. Ταυτόχρονα, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν γευστικά μενού και πρωτότυπες συνταγές σε προσιτή τιμή, γεγονός που ενισχύει την σημασία του στην εποχή που διανύουμε. Το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν στη δράση Τρίτη βράδυ Τρώμε έξω μενού 10 ευρώ. Τα μαθήματα πολιτισμού που για τέταρτη χρονιά διοργανώνει το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα αρχίσουν την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου. Η φετινή θεματική τους έχει ως κύριο άξονα τη σύγχρονη τέχνη από τις δεκαετίες 1960 και 1970 έως σήμερα, αφού προηγουμένως παρουσιαστεί το γενικό πολιτισμικό ιστορικό πλαίσιο αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αναδειχτούν οι επιρροές της προπολεμικής περίοδου στις μεταπολεμικές γενιές καλλιτεχνών που βρέθηκαν στην πρωτοπορία του αμερικάνικου αφηρημένου εξπρεσιονισμού και άλλων μορφών ελεύθερης αφαίρεσης. Το 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πιστό στο καθιερωμένο ραντεβού του, με το Cinefil κοινό πραγματοποιεί φέτος από τις 4 έως τις 13 Νοεμβρίου στην ιστορική έδρα του Θεσμού Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας και στις αίθουσες του λιμανιού Τζον Κασαβέτη, Σταύρος Τορνές, Τόνια Μαρκετάκη και Φρίντα Λιάπα, δίνοντας το στίγμα μιας δεκαήμερης γιορτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Η επιτυχία της περσινής σεζόν που ξεπήδησε μέσα από τους μικρούς χώρους της Θεσσαλονίκης επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή και μια φρέσκια ματιά στα κείμενα και ξανασυστήνεται στο κοινό της πόλης. Σκηνοθεσία Θοδωρής Τέρπος. Διανομή Νανά Μπολέτη, Θοδωρής Τέρπος, Νίκος Αβραμίδης, Χριστίνα Λιόλιου, Χρήστος Μπάτιος. Στο Θέατρο Αθήνων Βασιλής Σόλγας 35 από σήμερα 10 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου. Ημέρες και ώρες παραστάσεων 5η έως Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης Θεάτρου Όρομα θα παρουσιάσει το έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη «Το Τάβλι» στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης. Τη σκηνοθεσία του έργου επιμελείται ο Θεόφιλος Λάλλος και πρωταγωνιστούν οι ηθοποιείς Τέριος Κωνσταντζίκης στο ρόλο του Κόλια, ενώ στο ρόλο του Φόντα θα είναι ο Γιάννης Θεοδωρίδης. Από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης κάθε βράδυ στις 8.30. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πολιτιστικό δελτίο της Εγνατία Τηλεόραση. Να είστε καλά!